χειρουργός ήταν στο νοσοκομείο να πήγε το παιδί εκεί, δεν εφημέρευε το νοσοκομείο, αλλά άκουσε το περιστατικό από το σπίτι του και όταν έφτασε εκεί το ασθενοφόρο ήταν ίδιο χειρουργός στη θέση του. Ναι. Μαζί με τον ανοσιολόγο. Αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας δεν είναι αλήθεια. Εφημερεύουμε κάθε μέρα. Το νοσοκομείο την Κυριακή εφημέρευε, αλλά εφημέρευε χωρίς την ειδικότητα του γενικού χειρουργού. Το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου εφημέρευε όπως πάντα, αλλά όχι και η γενική χειρουργική ελλείψη γιατρών. Το τραύμα στο σώμα του 33χρονου Μανώλη ήταν τόσο σοβαρό που η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ήταν άνηση. Νίκησε και πάλι, ωστόσο, παρά τις δύσκολες συνθήκες, η ευσυνειδησία, με τον διευθυντή της χειρουργικής να φτάνει πριν το ασθενοφόρο και σε χρόνο ρεκόρ, παρότι τύπησε εκτός εφημερίας. Το παιδί δεν μπορούσε να σωθεί, όποτε μίλησα εγώ με το νοσοκομείο. Ναι. Ήταν καταστραμμένο. Να είναι, ρωτώ πολύ ειλικρινά, σε εφημερία αναισθησιολόγος θα έπρεπε να είναι αυτή η ειδικότητα ή θα πρέπει να είναι άλλη? Δεν ήταν σε εφημερία το νοσοκομείο. Δεν υπήρχε κανένα θέμα. Μάλιστα. Ωραία. Όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, εκτός το Παγνή και το Βινιζέλιο, εφημερεύουν κάθε μέρα. Το νοσοκομείο Αγίου Κολάου εφημερεύει κάθε μέρα. Και γι' αυτό είναι υποχρεωμένο να έχει καλύψει όλες τις κρίσιμες ειδικότητες. Αλλά δεν υπάρχουν γιατροί και δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι κρίσιμες ειδικότητες και αυτό δημιουργεί προβλήματα και ζητήματα. Και για να μην υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι, αναγκάζονται οι γιατροί χωρίς να εφημερεύουν και έρχονται από τα σπίτια τους. Αυτή ακριβώς τη διαπίστωση επεσήμανε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, στον ίδιο τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που του τηλεφώνησε χθες το βράδυ και μετά τη δημοσιότητα που έλαβε πανελλαδικά η τραγωδία ανήμερα των αποκρεών. Στο βράδυ δέχτηκα μια κλήση και επικοινώνησε να μου διευκρινίσει ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως υπήρχε γιατρός στο νοσοκομείο και δεν χάθηκε η ανθρώπινη ζωή επειδή δεν υπήρχε γιατρός. Εγώ το απάντησα ότι υπήρχε γιατρός και ουδέποτε εμείς είπαμε ότι δεν υπήρχε, αλλά χωρίς να εφημερεύει. Ότι το σύστημα στηρίζεται αυτή τη στιγμή στον εθελοντισμό και στο φιλότιμο, στον γιατρό και των υπόλοιπων εργαζομένων. Και χθες το βράδυ ένας αναισθησιολόγος που δεν εφημέρευε κλήθηκε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και βρέθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου για επίγον χειρουργείο. Όπως ακριβώς συνέβη και στα τέλη του Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Ιεράπετρας για το βαριά αρχικά τραυματισμένο 17χρονο σε αυτοσχέδια πίστα μοτοκρός που τελικά δεν τα κατάφερε. Σκηνικό επαναλαμβανόμενο δηλαδή με εργαζόμενους λάστιχο που σπέβδουν να καλύψουν τη γύμνια και την ανεπάρκεια του συστήματος και να παλέψουν για κάθε ανθρώπινη ζωή. Βρισκόμαστε σε ημέρα αδειών ή σε ημέρα ρεπό κτλ. Μπορούμε να βρισκόμαστε όπου θέλουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε απόσταση 10 λεπτών από το νοσοκομείο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, από τη μια άκρη του Λασιθίου ως την άλλη, η προετοιμασία κορυφώνεται για το Παν Λασιθιώτικο Συλλαλητήριο για την Υγεία, που προγραμματίζεται για την 5η 28 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι στο Σιλινάρι και που στόχος είναι το μήνυμα του «Φτάνει πια» να είναι ηχηρό.